Εγώ είμαι θαυμαστής του Τσε Γκεβάρα, το έχω πει και μέσα στη Βουλή, το έχω αναφέρει και μάλιστα είχα σηκώσει και μια αφίσα με τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, γιατί ο άνθρωπος έζησε, πολέμησε και σκοτώθηκε για τις ιδέες του. Διαφωνώ με τον μαρξισμό, λενισμό από τον οποίο διακατήχετο, αλλά μου άρεσε το ότι πολέμησε. Ερνέστο, προς τιμή του Τσε Γκεβάρα, ονόμασε και ο κύριος Τσίπρας το γιο του, χωρίς να τον βαφτίσει. Τον ονόμασε, δεν τον βάφτισε. Βέβαια. Ναι, όνομα μπορείς να δώσεις, χωρίς μυστήριο και βάφτιση. Ναι, εντάξει, χρειάζεται μόνο τώρα ο Χριστός. Ναι. Χρειάζεται ο Χριστός ένα σπίτι. Χρειάζεται ο Χριστός ένα σπίτι, δεν χρειάζεται. Για τον κύριο Τσίπρα δεν χρειάζεται ούτε να δώσει το όνομα. Μου είπε άνθρωπο που μπαίνει στο σπίτι του Τσίπρα. Τι είπε. Δεν θέλω να τον εκθέσω. Μην τον εκθέσετε. Ούτε μια εικόνα δεν υπάρχει μέσα. Αφού ο άνθρωπο δεν μπαίνει στην εκκλησία, το έχει πει. Ούτε μια εικόνα. Γιατί να την μα έχει είναι εικόνα. Δυνατόν. Ή θα φύγουμε από τον Νατσιό. Ναι. Έτσι, αυτό ο οποίος ξέρει, λειτουργεί όπως σου είπα, σαν τους Ιεχωβάδες, υπόγειοι αυτό. Κάτσε, βγείτε στην επιφάνεια, στη ζωή. Τι ντρέπεστε αυτό που εκπροσωπείτε, και όλο αυτό. Αυτό το μίζερο με ενοχλεί με τον Νατσιό. Ναι. Με ενοχλεί. Ναι, γιατί είναι μίζερο. Και δόξα, βγαίνεις και έξω. Μίζερο, πεις, μίζερο βέβαια, το είπατε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό. Τι ο Νατσιό ξέρει, ξέρω, από το καθάριστο εισόδημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, τα τροπάρια τα ξέρει όλα. Όλα και όλα. Μην είστε σίγουροι. Αλλά, ναι, όλα, τα μισά. Λοιπόν, ναι, γιατί σε κάθε μονή, σε κάθε εκκλησία, ουσιαστικά έχουν το δικό, το δικό τους τρόπο. Τι ξέρει από οικονομικά, τι ξέρει από διπλωματικά. Και χθες που τον άκουσα εγώ σε μια συνέντευξη, λέει, δεν ξέρω. Δεν ψηφίζουμε, ρε παιδιά. Δεν ψηφίζουμε για επίτροπο της εκκλησίας. Πρωθυπουργό, πρωθυπουργό. Ας το καταλάβουμε. Μην γίνει το λάθος των μοιραίων. Ναι. Πώς το πρωθυπουργό ψηφίζουμε και όχι επίτροπο εκκλησίας. Ωραίο σύνθημα. Δεύτερο σύνθημα που βγήκε σήμερα. Μάλιστα. Το κρατάω. Δεν ξέρετε μετά τις εκλογές. Σε έχω γνωρίσει όλους. Μα τις έχω γνωρίσει όλους, Σοφία. Εσείς τους έχετε γνωρίσει. Πολύ ρεπορτάζ πολιτικό από τη μεταπολίτευση και μετά. Και από την TVPS ήμουνα μέσα στα πράγματα. Γιατί ήμουν μέσα στο κόμμα και μέσα στο σπίτι του τότε αρχηγού. Ναι, αλλά τώρα η Βουλή θα είναι διαφορετική, όπως ήταν και διαφορετική. Υπάρχει νέα γενιά των πολιτικών. Τι που έρχονται είναι σπίτι. Καλό, Σοφία μου, για ανανέωση. Αλλά καλό. Πρέπει να υπάρχει η όσμωση των παλαιότερων με τους νεοτέρους, όπως γίνεται στο 4x400. Να παίρνει ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Τη σκυτάλη από τον άλλον. Εσείς τώρα λέτε, κάνετε και το σεμινάριο. Υπάρχουν και άλλοι όμως που δεν θέλουν να βοηθήσουν. Κακό είναι. Θα έλεγα λίγο κακό. Όπως εγώ ξεπέταξα τόσους νέους ανθρώπους και σήμερα κυριαρχούν σε σημείο που να τσαντίζονται κάποιοι και να λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει σκοπό να μην χρησιμοποιήσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του λαού. Βρε άνθρωποι, τι σχέση έχει και ο λαός. Τι σχέση έχει, Νέα Δημοκρατία υπάρχει, δεν υπάρχει λαό. Δεν είναι. Αλλά ακόμα τους έχει μείνει ότι εμείς έχουμε βγάλει, έχουμε παράξει προϊόντα και προϊόντα πολιτικά. Μάλιστα. Και τα πολιτικά τα αφήνουμε εδώ, συνέχεια αύριο. Πάντως να πούμε για το τραγικό θέμα που ξεκινήσαμε, ότι αυξάνονται οι νεκροί. Και υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τις έρευνες, μυστήριο με τη βύθιση του σκάφους. Λέει, βούλιαξε μετά από ένα ξαφνικό κλειδονισμό και μάλιστα, λέει, μετέφερε πάνω από 700 μετανάστες και αρνήθηκε βοήθεια. Σοφία μου, αυτό είναι η ντροπή της Ευρώπης με την πολιτική την οποία έχει επιβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Και βεβαίως θέλουν και διάφορες περιποιήσεις. Δηλαδή εννοώ μια περιποίηση απλή, ανθρώπινη. Καρπαζιές, κλωτσές, φαλιάρες, όλοι αυτοί οι δικαιωματιστές, γιατί αυτοί είναι οι απότοκος. Από αυτούς ξεκίνησε αυτό το δράμα. Ας ελπίσουμε ότι θα σωθούν όσοι είναι δυνατόν περισσότεροι, κυρία Σοφία.